δική μας είναι τόσο καλή όσο και οι δημοσιογράφοι, Γιώργο. Όσο και αυτοί που τους ψηφίζουν, όσο και εμείς ως πολίτες. Δεν θα διαφωνήσω και μαζί σου. Και πάμε σε αυτήν λοιπόν τώρα την ευθύνη. Την ευθύνη των πολιτών. Ναι. Μα και οι πολίτες έχουν την ευθύνη τους όταν ξαφνικά αδιαφορούν και για την ιστορία τους, αδιαφορούν και για τα πολιτικά πράγματα αυτής της χώρας. Mm-hmm. Γιατί ουσιαστικά αυτό που είπα πριν, αυτός ο διαχωρισμός που έχει γίνει μεταξύ κοινωνικού και πολιτικού, που λέει ας πούμε δεν μας αφορά η πολιτική απόφαση για το 24ωρό μας, είναι ψευδές, είναι ανόητο. Γιατί το 24ωρό μας έχει αποδειχθεί ήδη ότι καθορίζεται και ορίζεται από τις πολιτικές αποφάσεις. Άρα ο πολίτης οφείλει να επιστρέψει ξανά στην πολιτική. Mm-hmm. Ο πολίτης οφείλει να δει ότι αυτό το οποίο λέγεται πολιτική δεν ανήκει μόνο στους πολιτικούς. Πάνω απ' όλα ανήκει στους πολίτες. Ναι, αλλά ο πολίτης έχει απογοητευτεί όχι μία, όχι τρεις, δύο, τρεις, αλλά πάρα πολλές φορές από τους δεν πολιτικούς. Δεν είναι παιδάκι ο πολίτης. Γι' αυτό δεν πιστεύει πια. Δεν είναι παιδάκι δεν ο πολίτης. Δεν φταίνε τα μέσα μόνο. Δεν, πάλι με τα μέσα. Εντάξει, okay, ας τα μέσα. Τα τιμωρήσαμε όσο φταίνε. Έτσι, ή τους αποδώσαμε την ευθύνη που την οποία έχουν. Έτσι, μπράβο. Okay. Δεν έχουν τιμωρηθεί. Τώρα μιλάμε για τον πολίτη και τον πολιτικό. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αυτό που λέω είναι ότι όταν ο πολίτης αυτή τη στιγμή δεν είναι παιδάκι, έχει την ευθύνη του. Ναι. Δεν είναι το απογοητεύτηκε. Τι, απογοητεύσαμε ένα παιδάκι το οποίο δεν του πήραμε μία, δύο, τρεις φορές το δώρο του. Mm-hmm. Βεβαίως απογοητεύεται με αυτούς που ψηφίζει. Γι' αυτό και υπάρχουν οι εκλογές για να ψηφίσει κάποιους άλλους μετά. Mm-hmm. Είσαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα των εκλογών? Ναι. Υπό την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που γνωρίζω ότι στηρίζει.